παρουσίασε τελικό, όταν είχε επικρατήσει του ΑΠΟΕΛ με 76-73. Ξεκίνησε το παιχνίδι, ας ευχηθούμε να έχουμε μια πολύ ωραία αναμέτρηση, να τη χαρούμε όλοι και να μας κρατήσει σε αγωνία μέχρι το τέλος. Το ματσάπ εδώ για τον παίχτη του Κεραυνού, το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. Και κατεβάζει ο Μπέντς που σταματάει και σουτάρει για τρεις και σκοράρει. Ωραία, πέρασε στον Τιμποντό. Για τρεις ο εύστοχος, ο Πόιντερ. Double team εκεί, θα κλέψει και θα φύγει στον ευθυνδιασμό ο Γκρίφιν, ο οποίος έφτασε μέχρι το lay-up. Τιμποντό και Πόιντερ αλλάξαν την μπάλα. Γκρίφιν τώρα, οι τρεις Αμερικάνοι του ΑΠΟΕΛ. Για τρεις ο Πόιντερ, ευστοχή. Ωραία η πάσα στον Μάλκομ που πάει μέχρι το καλάθι. Πολύ ωραία κίνηση. Μειώνει σε 8-13. Κλείστηκε. Τι κάνει. Περνάει στον Τιμποντό. Σουτάρει αυτός για τρεις και ευστοχή με τη λήξη του χρόνου. Σιμιτζής από τους καλύτερους παίκτες του από Έλση φετινή σεζόν. Ιερονιμίδη σηκώνεται. Άστοχος αλλά ρίχνει το follow από τον Πόιντερ. Εσκουμί. Γκρίφιν ξεμακάριστο, για να δούμε, θα τιμωρήσει το ότι ναι, όντως το κάνει. Ο Γκρίφιν ζητάει σκρίνα τον κουμί, χάνει προς το παρόν το κοντρόλ, θα χάσει από τον Μπέρνς που πάει μέχρι το καλάθι, σπάσιμο Μέσης, καλάθι και φάουλ. Μάλκομ που επέστρεψε στο παρκέ, Μπέρνς κρατάει, Μάλκομ για τρεις, μέσα. Θα ριμπάνω από τον Μπέρνς. Για τρεις ο Μάλκομ, μέσα, 24-26. Ωραία ο Τιμποντό, τρομερό μπλοκ από τον White. Το σκορ αν είχε αποφύγει και αυτά τα λάθη. Ίσως να ήταν και μπροστά τώρα. Πολύ ωραία η πάσα του Ιερονιμίδη στον Σιμιτζή που έφτασε μέχρι το lay-up. Ραζής. Για τρεις ο Μάλκομ μέσα και αυτό. Ας το χύσει. Σοβαρίζει και πάλι. Καλάθι και φάουλ για το Σιμιτζή. Εδώ πολύ ωραίο το pick and roll. Ο White σηκώνεται και σκοράρει δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. Βάζει τον κεραυνό μπροστά. Τιμποντό βλέπει τον Σιμιτζή. Μπλοκ από τον White. Απίθανη φάση και στην άλλη πλευρά. Στυλιανού για τρεις. Μέσα. 38-34. Κίτερ έχει μαζέψει το rebound και κατέβασε. Βάζει στον Τιμποντό. Σουτάρει αυτός για τρεις μέσα. Κάνει κάποιος. Προσπάθησε εκεί, θα σουτάρει για τρεις τελικά από πάρα πολύ μακριά. Υπάρχει φάουλ από τον Γκρίφιν. Τρεις βολές για τον Μπέρνς. Μονοπόιντερ για το ΑΠΟΕΛ μέχρι τώρα στους 16. Αστοχή και στην τρίτη. Μικρίζει μια λοιπόν για το ΑΠΟΕΛ. Για να δούμε τι θα κάνει στην τελευταία επίθεση. Σιμιτζής αστοχή από κοντά. Η μπάλα φτάνει στον Τίγκα. Την πετάει όπως όπως. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 42-39. Την άλλη πλευρά ο Γκρίφιν προσποίησε το Σιμιτζή, πάει προς το καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κωνσταντίνο το Σιμιτζή και με τη λήξη του χρόνου από τον Γκρίφιν. Ωραία η ραχιαία τρίπλα και με το ταμπλό θα βάλει μπροστά το από 43-44. Στυλιανού στην αδύναμη πλευρά, σουτάρει για τρεις μέσα. Τίγκας βρίσκει το διάδρομο, πολύ ωραίο Τίγκας, κλείσει και έβγαλε στην αδύναμη πλευρά. Τρίποντο από τον Στυλιανού. Γκρίφιν παίρνει το screen, μένει ορθιός, κάνει το τελείωμα, άστοχο, rebound από τον Σιλιανού, λάθος και έρχεται ο Σιμιτζής για να πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Με την πάφο στο Γασιπί, με το που τελείωσε αυτός έφυγαν γρήγορα για να βρεθούν στη Λάρνακα και να στηρίξουν την ομάδα τους. Καλάθι από τον Γκρίφιν, μαζί πλάτη ο Τιμποντό, πάσα σε ένα δύναμη πλευρά, για τρεις ο Σιμιτζής μέσα. Μπέρνς και πάλι στον Τίγκα, νέο σκρίν από τον Πασαλή, πέρασε ο Τίγκας, πάει μέχρι το καλάδι, πολύ ωραία ενέργεια. Σιμιτζής, από τη γωνία για τρεις μέσα, τρίποντο από τον Γκρίφιν. Βλέπει πως είναι πολύ παίκτες μπροστά του, αλλά σουτάρει για τρεις και ευστοχή. 56-59, μέσα στο ζωγραφιστό και γίνεται και το λάθος. Μπέρνς. Περνάει στο Ραζί αυτό στον Μαραγκό, αστοχή, follow από τον Μάλκολμ. 58-59, απίστευτα πράγματα. 7-0 σερί για τον Κεραυνό.
και η διαφορά και πάλι στον πόντο. Και πάλι ο Σάιμον τα σουτάρει για τρεις. Μέσα! Παρακός, ωραία η προσποίηση. Πάει προς το καλάθι και με τον ταπλό θα σκοράρει. Γεροντιμίδης πάει προς το καλάθι. Με αντίπαλο τόνα στη Λιανό θα σκοράρει. Να του κλέψει και τα καταφέρνει. Πρώτα για να ράσει έγινε το λάθος όμως. Για τρεις ο Στυλιανού αστοχή. Follow από τον Μπασαλή ευστοχή. 74-66. Πόιντερ πάει μέχρι το καλάθι. Δύσκολη προσπάθεια καλάθι και φάουλ. Από τον Σάιμον του Μιχαήλ το φάουλ. Κρίνο Μάλκολ. Τίκας για τρεις. Παλαφεύγει προς τα πίσω. Έρχεται στον Μπασαλή. Σηκώνεται μπλοκ από τον Τιμποντό. Τίγκας γρήγορα. Μπέρνς για τρεις. Μέσα. Μάλκολ πάει προς τα μέσα. Με το ταμπλό σκοράρει. 81-71. Τώρα είναι η ώρα για να κάνει την αντεπίθεση το Αποέλ. Τιμποντό στη γωνία. Πόιντερ για τρεις. Μέσα. 37 δευτερόλεπτα ακόμα. Η πάσα στον ξεχασμένο Μάλκολ που καρφώνει. Τα πάντα έχουν κρυθεί. Σουτάρει για τρεις. Αστοχή. Την πάντα τον Μάλκολμ δεν θα εκδηλώσει επίθεση. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ. 88-74. Ο Κεραυνός θα βρίσκεται στον τελικό της ερχόμενης Τρίτης απέναντι στην ΑΕΛ σε έναν τελικό που θα παρακολουθήσετε ζωντανά από την Cita Vision.